Εγώ περίμενα και αγωνίστηκα γι' αυτό ότι όταν θα έπεφτε η δικτατορία θα είχαμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα κράτος καινούριο, μοντέρνο, δημοκρατικό που θα λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες και πιστεύω ότι εμείς με την πτώση της δικτατορίας χάσαμε την μοναδική ευκαιρία που είχε η Ελλάδα από τότε που έγινε ελεύθερο κράτος να βάλουμε τα θεμέλια ενός σύγχρονου δημοκρατικού κράτους. Και εμείς κάπου χαθήκαμε στο δρόμο. Εγώ πάντως δεν είμαι ικανοποιημένος. Το αντίθετο πρέπει να σας πω σήμερα, 20 χρόνια μετά, είμαι ανήσυχος. Γιατί είσαστε ανήσυχος, νομίζετε ότι δεν έχουμε δημοκρατία σήμερα? Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν είχαμε και πριν, μετά το 1974 και ύστερα, τη δημοκρατία που εγώ νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ σας λέω ότι εγώ είμαι ανήσυχος για δύο πράγματα. Πρώτον, για μια αντιδημοκρατική στάση των Ελλήνων στο σύνολό τους. Όπου κάτω από τον όρο δημοκρατία ο καθένας καταλαβαίνει αυτό που συμφέρει τον ίδιον και εφόσον λειτουργεί υπέρ αυτού είναι δημοκρατία. Από τη στιγμή που δεν λειτουργεί υπέρ αυτού δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι το ένα το βασικό. Και εκείνο που ανησυχεί πιο πολύ είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά να δημιουργείται μια ψυχολογία σαν αυτή που οδήγησε στην 21η Απριλίου 1967. Δηλαδή νομίζω ότι μπορεί να έχουμε πάλι συνταγματάρχη στην Ελλάδα κάποτε? Δεν ξέρω τι μπορεί να έχουμε. Εκείνο που σας λέω είναι ότι αυτή τη στιγμή όταν βλέπετε τον Κοσμάκη στο δρόμο, τώρα να το πούμε έτσι απλά, να απορρίπτει όλα τα κόμματα, να θεωρεί όλους τους πολιτικούς κλέφτες και διαφθαρμένους και ψεύτες. Όταν βλέπετε να κατεβαίνουμε σε αυτό που λέμε αυριανισμό, δηλαδή στο επίπεδο της αυριανής, της λασπολογίας, να μην υπάρχει ιερών και όσιων, να μην υπάρχει δηλαδή πουθενά όρια που τηρούνται για να λειτουργήσει ένα δημοκρατικό καθεστώς. Γιατί η δημοκρατία λειτουργεί όταν εμείς κρατάμε ορισμένα όρια. Μπορούμε να τα περάσουμε και να τα περνάμε για να λειτουργήσει η δημοκρατία. Όταν βλέπετε αυτά τα πράγματα, πρέπει να καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι δυνατόν όταν αυτή τη στιγμή βλέπετε τον κόσμο και να λέει εδώ πλέον δεν υπάρχει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα κανένας με κόμματα. Δηλαδή κύριε Μπακογιάννη, με συγχωρείτε πάλι που σας διακόπτω, είμαστε σε μια κατάσταση παρεθερή με την κατάσταση που επικρατούσε πριν τον Απρίλιο του 1967 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όχι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όχι. Σας είπα στην κοινή γνώμη, στον κόσμο, στο εκλογικό σώμα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, αρχίζει να δημιουργείται μια ψυχολογία σαν αυτή που υπήρχε πριν από την 21η Απριλίου. Βέβαια, από πλευράς ευπρέπειας, είναι άψογον το Κοινοβούλιο αυτή τη φορά. Εγώ σας μίλησα για μια διεργασία που γίνεται στη συνείδηση και στην αντίληψη του ελληνικού λαού. Όπου ο ελληνικός λαός αρχίζει και κουράζεται από τη διαγωγή των κομμάτων και τις λεγόμενες δημοκρατίες του. Τις λεγόμενες δημοκρατίες τους των κομμάτων. Αυτό είναι το πρόβλημα που με ανησυχεί εμένα.